Νέος χορηγός στο κανάλι, AO.com, εδώ πέρα μπορείτε να αγοράσετε φθηνά και αξιοπιστά coins, πάρα πολύ γρήγορα ανταπόκριση και πάρα πολύ καλό online service. Εννοείται, βάζετε το κωδικό JAYO για 5% off, το link είναι στο description. Αν δεν προλαβαίνετε να παίξετε Squad Battles, Division Rivals και εννοείται Wicked League και θέλετε 23 νίκες και πάνω, τσεκάρετε το link στο description. Γεια σας παιδιά, ζωντάξω εδώ νέο βίντεο σήμερα και όπως βλέπετε θα σχολιάσουμε τα καινούργια icon swaps στο FIFA 21. Εννοείται πριν ξεκινήσουμε, κάντε ένα like, μια γραφή είστε και εγώ στο κανάλι και ενεργοποιήστε και ειδοποιήσεις να μην χάνετε κάθε νέο βίντεο. Λοιπόν, ξεκινάμε, επιτέλους έβαλε πάρα πολύ καλά icon swaps, εγώ πιστεύω ότι αξίζει το grind για τα συγκεκριμένα πακετάγια και icons τα οποία δίνει. Ξεκινάμε λοιπόν, εδώ παίρνει τα πρώτα, με 2 tokens παίρνει 2 ultimate packs, ok. Δεν το συνιστώ, δεν με τρελαίνει, αλλά αν τα συνδυάσει κάπως καλά, ίσως για τελευταίο αξίζει το συγκεκριμένο. Μετά με 3 tokens σου δίνει ένα πακέτο με 85 overall παίχτες μέσα και παραπάνω, το οποίο έτσι και έτσι μου φαίνεται, αυτό είναι πάρα πολύ δελαστικό. Με 5 tokens, ένα πακέτο το οποίο δίνει 25 παίχτες, 83 συν overall, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό μου φαίνεται εμένα, δεν ξέρω. Δηλαδή πραγματικά έχω δει που έχουν ανοίξει ήδη μερικοί, πραγματικά μερικοί προλάβανε ήδη και τα ανοίξανε και είδα ότι βγάλανε άλλοι καλά πραγματάκια, άλλοι όχι τόσο καλά, αλλά για μένα και την κοινότητα και για τέλος είναι το Vidic. Για μένα από όλα αυτά αξίζει κάποιος να κάνει το Vidic κυρίως. Θα πω γιατί, ο Vidic είναι ένα τρομερός αμυντικός, δηλαδή έχει τρομερή κάρτα έτσι, έχει μια πάρα πολύ καλή κάρτα. Και αν αυτή τη στιγμή δεν έχετε κάποιον στανταράκι στην άμυνα και αντρέ, εγώ π.χ. έχω Βαντάχη και Γκόμες, δεν νομίζω να κάνω το Vidic για μένα, αλλά πιστεύω ότι ο Vidic είναι μια κάρτα η οποία μπορεί να σας κρατήσει μέχρι και Team of the Season, μέχρι την τέλη. Οπότε για 7 tokens ο Vidic δεν είναι κακή κάρτα, πιστεύω. Δεν είναι κακή κάρτα 7 tokens. Τώρα όσον αφορά τα άλλα 2, αν είναι να κάνετε κάποιο, θα πρότεινα να κάνετε το 83 συν, όπου δίνει 25 παίκτες, 83 συν overall. Το άλλο με τα 85 συν είναι 5 πάρα πολύ λίγοι. Μπορεί να σου πετάξει ένα Φαμπίνιο, ένα Κέιν, έναν Walker ας πούμε. Ενώ το 83 συν και αυτό είναι, αν πεις, είναι πολύ low rate το 83, αλλά είναι 25 παίκτες. Τέλος πάντων, γενικά για μένα θα σας πρότεινα από όλα αυτά, αν είναι να κάνετε κάποιο Vidic, και τα άλλα τα αφήσετε. Και πάμε λοιπόν στη δεύτερη ας πούμε λίστα. Λοιπόν, να δούμε εδώ πέρα τι έχουμε. Έχουμε base icon το οποίο έχουμε ανοίξει ήδη. Έχουμε τον Χάτζη, τον οποίο δεν το κοιτάμε καν εμείς και κατά τη γνώμη μου ούτε εσείς θα έπρεπε να τον κοιτάτε για μένα. Θα το εξηγήσω μετά γιατί. Base or mid icon με 10 tokens και τον Σούκερ. Λοιπόν, base icon ίσως αξίζει με 8 tokens. Ίσως αξίζει base icon με 8 tokens. Χάτζη με 9 για μένα δεν αξίζει. Για μένα, είναι ο mid νομίζω. Δεν αξίζει για μένα. Είναι τρομερή κάρτα, αλλά μπορείτε να πάρετε κάτι καλύτερο και δεν έχετε να δώσετε 9 παίχτες, 9 tokens να παίχτες δηλαδή για το συγκεκριμένο. Base or mid icon 10 tokens δεν αξίζει για μένα το συγκεκριμένο. Δηλαδή, αν ήταν κάποιο από όλα αυτά, από τα 4 που βλέπετε, είναι ο Σούκερ, ο οποίος έχει τρομερή κάρτα. Και αν θέλετε κάτι σιγουρά και θέλετε να τζογάρετε ουσιαστικά με τα packs, τα base icon, τα mid icon και τα prime icon που δίνει μετά, midor prime, για μένα ο Σούκερ είναι μια πολύ καλή λύση, ένα τρομερό striker, πάρα πολύ καλή κάρτα και 11 tokens είναι μια χαρά. Δηλαδή, αν θέλετε να το ρισκάρετε, Σούκερ σίγουρα και κατά τα άλλα. Το base icon είναι μια καλή επιλογή. Τώρα Χάτζη και base or mid icon για μένα δεν. Ειδικά το base or mid icon δεν. Δεν μου αρέσει. Θα ασκήσω μετά γιατί. Γιατί δίνει μετά mid or prime icon, οπότε δεν έχει και τόσο νόημα. Πραγματικά Χάτζη με τίποτα για μένα 9 tokens, χίλιες φορές Σούκερ. Και βλέπετε εδώ πέρα ποιος είναι ο λόγος. Με 12 tokens, δηλαδή νομίζω 3 παραπάνω το προηγούμενο, σου δίνει mid icon back. Με 13 σου δίνει Coleman. Rikard με 14 και Midor Prime Icon Pack με 15. Λοιπόν, για μένα είχα σκεφτεί πάρα πολύ σοβαρά να κάνω το Midor Prime Icon Pack με το που τα είδα. Ίσως το κάνω τελικά, μάλλον εκεί πέρα θα καταλήξω. Αλλά ακόμη είμαι σε μεγάλο δίλημα, δεν ξέρω τι αξίζει. Coleman και Rikard για μένα όχι. Είναι καλές κάρτες, okay, και ο Coleman είναι ο Prime και ο Rikard νομίζω είναι ο Prime, αλλά δεν αξίζουν για μένα. 13 και 14 tokens, δεν τις κάνω με τίποτα εγώ προσωπικά για την ομάδα μου. Τώρα για εσάς, αν τους έχετε τόσο ανάγκη σε αυτές τις θέσεις, δεν ξέρω. Αλλά χίλιες φορές κάντε ένα Vidic και όχι Coleman, έτσι. Και αντί για Rikard πάρετε ένα Καντέ ή ένα Sanchez. Δεν αξίζει για μένα. Or mid Prime Icon Pack είναι πάρα πολύ ρίσκο. Θα προτιμούν. Ψηθέσεις σας και μάλλον και εγώ θα προτιμήσω να κάνω το mid or prime icon pack αντί για το mid icon και αυτά 3 tokens παραπάνω. Και τι να πω πραγματικά, αυτή τη στιγμή έχουν βγει νομίζω 8 tokens αν δεν κάνω λάθος, 5 που είναι με τα live food friendlies και 3 στο squad battles και αν νομίζω συνολικά είναι 18, κάπου εκεί νομίζω, δεν είμαι σίγουρος, νομίζω συνολικά είναι 18 tokens, έχουν βγει τώρα τα μισά και θα βγουν νομίζω αρχές Ιανουαρίου τα επόμενα. Λοιπόν, και να δούμε λοιπόν τώρα τη τελευταία ας πούμε κατηγορία, όπου
Είναι πολύ tempted αυτά που δίνει, παιδιά. Είναι πάρα πολύ tempted, πραγματικά. Και για να δούμε λοιπόν τι έχει εδώ πέρα. Βλέπετε, 89 sin mid icon, base icon, player pick. Αυτό είναι πάρα πολύ ακραίο. Παιδιά, αυτό είναι πάρα πολύ ακραίο. Και τη Ryan Ree. Λοιπόν, το 89 sin mid icon, θα σας πω γιατί είναι λίγο catfish. Δεν είναι αυτό που δείχνει. Ουσιαστικά, πάρα πολλοί mid icon παίχτες είναι 89 sin. Σμάχιλ, ας πούμε, Βαντερσάρ, να θυμάμαι καλά, Ρικέλμε, Χάτζι. Όχι, δεν είναι καλή κάρτα, αλλά Ρικέλμε έχει πολύ κακές κάρτες και όπως λέω, πάρα πολλές mid icon κάρτες είναι 89 sin. Οπότε δεν είναι τόσο ξεκάθαρο ότι θα βγάλεις κάτι καλό επειδή είναι 89 sin. Οπότε ίσως, αν θέλετε να το κάνετε έτσι, για μένα θα είναι καλύτερο το mid or prime icon pack, το προηγούμενο δηλαδή, και όχι το 89 sin. Γιατί εκεί πέρα έχει και την πιθανότητα να σου τύχει ένα, πώς το λένε, ένα prime icon, και γιατί όχι να σου τύχει και ένας καλός 89 sin mid icon, και όχι από το αυτό, απλά από το άλλο, για μένα. Τώρα το base icon player pick είναι πάρα πολύ καλό, παιδιά. Δηλαδή σου δίνει 3 παίκτες λογικά, και 3 δηλαδή, όχι λογικά, 3 σίγουρα, και σε αφήνει να επιλέξει ένα από τους 3. Είναι πάρα πολύ καλό, δηλαδή δεν γίνεται. Αναγκαστικά ένα θα είναι usable, πιστεύω. Αναγκαστικά ένα θα είναι usable. Πάρα πολύ δραστικό το base angle player pick. Και αν ρίχνει για μένα, όχι, αλλά αν κάποιο του αρέσει τόσο πολύ ο παίχτη, τα δίνει. Οπότε τώρα, ποια είναι η λογική σε αυτό, παιδιά? Ποια είναι η λογική? Ότι πρέπει κάπως να τα συνδυάσει, να κάνει ένα συνδυασμό. Έχω δει πολλοί θα κάνουν, νομίζω, Vintage, ένα. Δεν θυμάμαι ποιο, τον Vintage σίγουρα. Τα Ultimate Pack στην αρχή με 2 tokens και ένα base icon pack. Αυτό είναι ένα καλό συνδυασμό να το κάνει. Για μένα πιστεύω θα προτιμήσω να κάνω το ή το mid or prime icon ή το base icon player pick. Θα μου πεις, το base icon player pick είναι μεγάλο ρίσκο, δίνει σχεδόν όλα τα tokens ουσιαστικά και μετά, αν δεν κάνω λάθος, μπορείς να ανοίξει μόνο τα δύο ultimate packs. Παιδιά, είναι μεγάλο ρίσκο, πείτε μου κάποια σχόλια, τι θα κάνετε εσείς, τι πιστεύετε ότι αξίζει. Έχουμε καιρό μέχρι τότε, εννοείται, αλλά σιγά σιγά από τώρα καλό να σκεφτόμαστε τι θα κάνουμε. Πείτε μου κάποια σχόλια λοιπόν, ποιο πιστεύετε ότι είναι καλύτερο. Εγώ είπα την γνώμη μου, για μένα τα καλύτερα είναι Vintage, Mid or Prime Icon Pack και Base Icon Player Pick. Και ενώ ήταν Ree, αν κάποιο το θέλει πάρα πολύ. Τώρα, 89 sin για μένα όχι, Coma, Rikard για μένα όχι, Hadji για μένα όχι, Base Icon ok, αν τα συνδυάσει καλά. Αυτά λοιπόν για σήμερα, όπως είπα, πείτε μου κάποια σχόλια τι πιστεύετε, κάντε ένα like, μια να φαίνεται γύρω στο κανάλι και τα λέμε αύριο. Γεια σας.